σημερινή κατάσταση και γενικότερα διαχρονικά το τελευταίο διάστημα η κατάσταση χειροτερεύει. Παρά τις εξαγγελίες και του πρώην Υπουργού που είχε έρθει τρεις φορές στο Ηράκλειο, του κ. Χρυσοχοΐδη, δεν έχουμε δει καμία ουσιαστική αλλαγή και βελτίωση. Αντίθετα, οι αποχωρήσεις ιατρών συνεχίζονται. Όλοι λειτουργούν πάνω από τις δυνάμεις τους, υπερεφημέρευση κτλ. Με αποτέλεσμα πλέον πολλά τμήματα να δουλεύουν οριακά και ακόμα περιμένουμε και αύξηση της κίνησης του νοσοκομείου. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, το οποίο τεχνιέντος έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε διοικητικό συμβούλιο εδώ και αρκετούς μήνες, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τρέξουμε διαγωνισμούς για το 2004, δηλαδή το νοσοκομείο. Με τις συνεχείς αποχωρήσεις το νοσοκομείο από τη στιγμή που δεν του δίνεται δυνατότητα να προσλάβει απευθείας προσωπικό καθαριότητας, όπως και λοιπό προσωπικό σύντησης, φύλαξης ή επικουρικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, αναγκάζεται να χρησιμοποιεί εργαλάβο για να καλύπτει τις ανάγκες με πρόσθετο προσωπικό. Όμως χωρίς διοικητικό συμβούλιο ο διοικητής δεν μπορεί να υπογράψει πάνω από 15.000 ευρώ σύμβαση, με αποτέλεσμα ένας εργολάβος με την προσφορά του να μπορεί να καλύψει τα απαιτούμενα άτομα για 10 μέρες. Κάθε 10 μέρες δηλαδή θα πρέπει να αλλάζουμε εργολάβο. Αν προσθέσουμε και το γεγονός ότι αδυνατεί ο εργολάβος να φέρει το προσωπικό που απαιτείται, καταλαβαίνετε πλέον ότι το προσωπικό καθαριότητας λειτουργεί με εξουθενωτικούς ρυθμούς, δεν παίρνει άδειες, δεν παίρνει ρεπό, απειλεί με παραίτηση και πλέον τίθεται ένα αμφιβόλο η καθαριότητα όλου του νοσοκομείου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με αποκλειστικό υπεύθυνο το Υπουργείο. Οπότε οι δηλώσεις του Υπουργού ότι 36 θα φύγει αυτό το προσωπικό με συμβάσεις ΟΧ, μόνο σαν αστείο ακούγεται στα αυτιά μας. Και καταλαβαίνετε τι κίνδυνοι υπάρχουν για τη δημόσια υγεία γενικότερα. Τώρα η κυβέρνηση λέει ότι βγαίνουν προκηρύξεις αλλά δεν έχετε προσωπικό. Και έχει την ευθύνη το υγειονομικό προσωπικό που δεν θέλει να καλύψει τα νοσοκομεία. Γιατί δεν έρχεται? Γιατί έχει διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια έτσι τις συνθήκες εργασίας, έτσι ώστε να μην θέλει κανείς να δουλέψει στο νοσοκομείο. Δεν παίρνει τα χρήματα που πρέπει να παίρνει, δουλεύει με εξουθενωτικούς ρυθμούς πάνω από τις δυνάμεις του. Και έτσι το νοσοκομείο δεν είναι ένας εργασιακός χώρος ο οποίος θα βοηθήσει κάποιον να φτιάξει τη ζωή του. Είναι υπεύθυνο το Υπουργείο για όλη αυτή την κατάσταση και η κυβέρνηση με την πολιτική της. Και ζητάμε βασικά αυξήσεις και στο υγειονομικό προσωπικό και γενικότερα στο δημόσιο τομέα και να δοθούν κίνητρα προκειμένου να γίνουν προσλήψεις. Και ο μόνος τρόπος για να σας πω για τις προκηρύξεις δεν είναι να γίνονται προκηρύξεις οι οποίες να μην κλείνουν ποτέ. Ακόμα η προκήρυξη του 2019, για παράδειγμα, είναι ανοιχτή, δεν έχει κλείσει. Ο μόνος τρόπος είναι να βγει ένα προεδρικό διάταγμα, μια νομοθετική ρύθμιση, θέλετε αναθεώρηση και του συντάγματος, αν αυτό είναι εμπόδιο, που θεωρώ ότι δεν είναι εμπόδιο, έτσι ώστε όλοι οι συμβασιούχοι, οι οποίοι σήμερα φτάνουν το 30 με 40% στα δημόσια νοσοκομεία, να παραμείνουν επαορίστων στη θέση τους. Επειδή η κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας συνέχεια λέει ότι κάνουμε προκηρύξεις και δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους υγειονομικούς, μπορούμε να πούμε εμείς ξεκάθαρα ότι δεν είναι απλώς να κάνεις κάποιες προκηρύξεις και να βγαίνουν άγονες ή να μην προχωράνε. Ιδιαίτερα για το νοσηλευτικό προσωπικό, έχουν γίνει τρεις προκηρύξεις χωρίς να υπάρχει το ενδιαφέρον από το ίδιο το Υπουργείο και από το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσουν ώστε να έρθουν οι νοσηλευτές και το υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό στα νοσοκομεία. Άρα θα έπρεπε να φροντίσουν οι ίδιοι να καλύψουν το κενό, είτε με το να γίνουν πιο γρήγορες οι διαδικασίες, είτε με το να φέρουν επικουρικό προσωπικό που να καλύψει τα κενά μέχρι να τελειώσουν οριστικά τα αποτελέσματα και να έρθουν το προσωπικό πίσω. Μετά, όσον αφορά και για το ιατρικό και για όλο το προσωπικό, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για να παραμείνει στις υπηρεσίες του, το οποίο μπορεί να είναι και οικονομικά, αλλά και άλλα, για να δει ο κόσμος ότι υπάρχει ένα μέλλον στο δημόσιο σύστημα υγείας και να μην κοιτάζει να πέσει στον ιδιωτικό τομέα. Εξάλλου, η πίεση είναι τόσο μεγάλη αυτή τη στιγμή που αρχίζει και διωγγώνεται και στα επίγοντα των νοσοκομείων, τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν και οδηγούν πολλούς που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη στο να συνταξιοδοτηθούν. Βλέπουμε ότι εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η πίεση στα ΤΕΠ είναι πολύ μεγάλη και ακόμη δεν έχουμε πλησιάσει το πικ του καλοκαιριού. Δηλαδή τώρα σε αυτό το σημείο με την υποστελέχωση που υπάρχει και σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό είναι αστείο να κουβεντιάζουμε και να λέμε ότι
Φταίει οι νοσηλευτές, οι γιατροί που δεν έρχονται. Τι κάνει το Υπουργείο για να στελεχώσει όπως θα έπρεπε? Εκτός από τις δηλώσεις, θα έπρεπε να γίνονται και κάποια έργα. Γι' αυτό το λόγο προχωρούμε σε συνεργασία με το Σωματείο Εργαζομένων Παγνή και με αφορμή την προκήρυξη από την ΑΔΕΔΗ στις 21 του μήνα ένα πανηρακλειώτικο συλλαλητήριο με ένα κομμάτι που αφορά και το κομμάτι της υγείας και τα προβλήματα στα νοσοκομεία του Ηρακλείου.